Σεβασμιότατε, Άγιε Επιμενάρχα της Θεοσός του Τάφτης Επαρχίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Άγιε Κιδωνιών, Κύριε Αθηναγόρα, Δεσπότη μας. Είναι αλήθεια πως για ώρες πολλές, αμέτρητες, παγωμένες νύχτες του χειμώνα δίπλα από το τζάκι, ή δροσερές βραδιές στην απλοταριά, ξαπλωμένοι στα πόδια των γιαγιάδων και των παππούδων μας, ακούγαμε ατέλειωτες ιστορίες. Ιστορίες για μια μακρινή πατρίδα, για ένα περιβόητο αϊβαλί, που τάπησαν και έφυγαν ξεριζωμένοι. Ιστορίες ατέλειωτες για την Παναγιά τη Φανερωμένη, τον Πολιούχο, τον Νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο, για τους Αγίους της πόλης των Κιδωνιών, για την περιοχή όλη, την γύρω περιοχή που, όπως τη γράφει ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου, είναι ευλογημένη τούτη η πατρίδα μας, Δεσπότη μου. Ατέλειωτες ιστορίες, που πάντα όμως κατέληγαν σιγά σε δάκρυα και κάποια στιγμή σε λυγμούς. Και όταν ρωτούσαμε τις γιαγιάδες μας γιατί κλαίνε, γιατί αυτή η ιστορία που δεν είναι παραμύθι τελειώνει έτσι, εκείνοι απλά μας έλεγαν: αν ποτέ με το καλό θα πάτε σε αυτό τον τόπο, τότε θα δείτε πόσο όμορφος είναι και τότε θα μας θυμηθείτε και εμάς. Και τι μας έπαιρνε ο ύπνος και βλέπαμε όνειρα, σεβασμιότητα. Τελικά, όσα και είναι φρούδα τα όνειρα και αν περνάνε και αν χάνονται γρήγορα, κάποιες φορές ενσαρκώνουν την ελπίδα και τελικά πριν από λίγους μήνες ζωντάνεψαν κάποια από αυτά τα όνειρα. Ακούγαμε για τον Δεσπότη που τα θεοφάνεια σμίγανε όλες οι ενορίες, οι 12 ενορίες του Αϊβαλιού, και κατέβαιναν κάτω στη θάλασσα να ρίξουν το σταυρό και αντάμωναν οι ενορίες από τα σοκάκια και τα στενά και μαζί με τον Δεσπότη τους έριχναν το σταυρό στη θάλασσα. Ζωντάνεψε αυτό το όνειρο όταν μάθαμε πως η αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κύριος Βαρθολομαίος, μέσα στην πατρική του αγάπη και πατριαρχική του μέρημνα και φροντίδα, αποφάσισε και εξέλεξε Μητροπολίτη Κιδωνιών. Έγινε δεσπότης στο Αϊβαλί. Έτσι ακούστηκε η είδηση στη Μυτιλίνη. Λέμε εμείς εκεί, τρίξαν τα κόκαλα των γονιών μας και των παππούδων. Το όνειρο πραγματικά ήταν τελικά αληθινό. Ήρθαμε στην πόλη και χαρήκαμε τη χαρά της χειροτονίας σας. Το Αϊβαλί είχε και πάλι δεσπότη. Ο Πατριάρχης μας και η Αγία Σύνοδος επέλεξαν έναν άνθρωπο που
από την νεότητά του. Είχε αφιερώσει τη ζωή του και την ψυχή του στον Θεό και στην διακονία της Εκκλησίας. Ο Κικίνος ήταν εκούσιος πρόσφυγας από τη Λιβαδιά και τη Θήβα στην Βασιλέτουσα. Από αγάπη για την Εκκλησία ξενιτεμένος για να διακονήσει την μία Αγία και Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Και επιβράβευσε ο Πατριάρχης μας και η Σύνοδος αυτήν την αγάπη σας και την αφοσίωσή σας και σας εξέλεξαν Μητροπολίτη Κιδονιών. Μα τούτες τις μέρες σεβασμιώθετε, έχει συνέχεια το όνειρο. Αυτές τις δύο-τρεις βραδιές που μένουμε εδώ στο Αϊβαλί, τα όνειρά μας είναι τόσο αλλιώτικα το βράδυ. Ποιος δεν θυμάται τους ανθρώπους του, ποιος δεν θυμάται τα σπίτια τους, ποιος δεν περιδιαβαίνει μέσα στα στενά, στο πλατή σοκάκι, από το Ιερό Νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους, από την Παναγιά μας τη Φανερωμένη, από την κάτω Παναγιά, την Αγία Τριάδα, τον Ταξιάρχη, τον Αγιώργη, τον Αγιάννη, στην κορυφή τον προφήτη Ηλία, πιο κάτω τα Αγιορείτικα Μετόχια, ο Άγιος Νικόλας, ο Παντοκρατορινός και η Παναγιά η Πορταΐτισσα, η Ιβυρίτισσα, όλα μέσα σε ένα όνειρο ατέλειωτο τελικά. Μέχρι την τωρινή, την τούτη Θεία Λειτουργία, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Και τελικά, όντως, σεβασμιότατε, δεν μπόρεσε να χωρέσει ο ναός του Ταξιάρχη. Όλο αυτό το όνειρο που έγινε πραγματικότητα σήμερα, που τόσοι άνθρωποι ήρθαμε εδώ για να θρονιάσουμε, όχι σε θρόνους μαρμάρινους, ούτε ξελόγλυπτους, αλλά στην ψυχή και στην καρδιά μας, το νέο μας δεσπότη στο Αϊβαλί, τον δικό μας δεσπότη. Δεν χώρεσε ο Ταξιάρχης, σεβασμιότητε, και έγινε ένας ανοιχτός ναός όλο το Αϊβαλί. Η αιματοπότη στη μαρτυρική του γη, ο καταγάλωνος ουρανός, είναι ο νοητός ναός που ενθρονίζεστε σήμερα. Και εδώ κάτω βλέπετε πόσοι άνθρωποι ήρθαν για να σας αγκαλιάσουν και να χαρούν μαζί σας. Αλλά αν λίγο ησυχάσουμε, θα ακούσουμε τα τελουργίσματα στον ουρανό. Είναι εδώ όλοι όσους μνημονεύσατε στην Θεία Λειτουργία, κληρικοί και λαϊκοί, αρχιερείς, ηγούμενοι, ιερείς, διάκονοι, δάσκαλοι του γένους, άνθρωποι των πραγμάτων, γνωστοί και άγνωστοι, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι που έμειναν εδώ και πρόσμεναν τόσα χρόνια σεβασμιότατε. Είναι εδώ ο Μακαρίτης ο Κόντοπλου, ο Ηλίας ο Βενέζης, ο δάσκαλός μας ο Φουντούλης. Είναι εδώ τόσοι και τόσοι που σήμερα πραγματικά νιώθουν πως κάτι άλλο ξεκινάει ο Θεός να γράφει μέσα στις σελίδες της ιστορίας. Έλαχε στην ελαχιστότητά μου να σας πω δύο λόγια τούτη τη μεγάλη μέρα και για σας και για μας. Και δεν ξέρω αλήθεια τι να πω. Να πω για τη χαρά τη δική σας ή για τη χαρά τη δική μας σεβασμιότητα.
να πω για τη συγκίνηση τη δική σας ή για τη δική μας. Να πω για τη χαρά της μάνας σας ή για τη χαρά των δικών μας παππούδων και γιαγιάδων. Ένα μονάχα θέλω να σας πω για να μην κουράσω κιόλας. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, γεια. Είστε κάπου, κύριε. Είναι παιδί από πατέρα Τούρκο και από μητέρα Ελληνίδα. Οι δυο χριστιανοί και ο μικρός Αλέξανδρος μένουν εδώ στο Αϊβαλί. Είναι η αρχή του πυμνίου σας. Είναι η αρχή της τοπικής σας εκκλησίας. Είμαστε όλοι εμείς εδώ, Δεσπότη μου, για να φωνάξουμε από την καρδιά μας. Άξιος! 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 Θα ήθελα. Θα ήθελα να πω πως επιλέξαμε να μην σας κάνουμε δώρο υλικό. Αν και όταν μιλάγαμε είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε στον Δεσπότη μας ένα πολύτιμο δώρο για να θυμάται τούτη τη μέρα. Όμως κάποιος είπε, αφήστε το αυτό. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή που θα ξαναλειτουργήσει. Σήμερα, στον Δεσπότη Κιδωνιών, στον Δεσπότη του Αϊβαλιού, στον Δεσπότη μας, κάνουμε ένα άλλο δώρο, την καρδιά μας, σεβασμιότητα. Thank you.